Η πρόσφατη ένοπλη ληστεία σε κατάστημα ψηλικών και καφέ που λειτουργεί σε 24ωρη βάση στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης έφερε και πάλι στο προσκήνιο το σοβαρό πρόβλημα ληστείων και διαρρήξεων. Ο δράστης, φορώντας κουκούλα και κρατώντας ένα όπλο, απέσπασε από το 30χρονο γιο του ιδιοκτήτη τα χρήματα από το ταμείο. Μπήκανε δύο άτομα μέσα. Στο κατάστημα εκείνη την ώρα ήταν ο γιος μου με έναν υπάλληλο. Ο ένας κρατούσε μαχαίρι, ο άλλος όπλο. Απειλήσανε τα παιδιά, πήρανε τα λεφτά και φύγανε. Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης κατέγραψε τις γρήγορες κινήσεις του δράστη. Με προτεταμένο το όπλο άρπαξε τα λεφτά και μαζί με τον συνεργό του πήραν τη λία τους και τράπηκαν σε φυγή. Ο γιος μου, γιατί σε αυτό να βγήκε το όπλο, τώρα καταλαβαίνετε πώς είναι. Ένας άνθρωπος όταν απειλείται στους 20 πόντους με όπλο, τι ψυχολογία να έχει. Κρίνει μόνο ο γιος μου, είναι και το προσωπικό που είχαμε και το παιδί που ήταν εκεί πέρα, τι ψυχολογία να έχουν. Με αυτό, όπως βλέπετε, εμείς βάζουμε στόρια. Από Δευτέρα θα καταργήσουμε τη βραδινή βάρδια. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος είναι η τρίτη φορά που έπεσε θύμα ληστείας. Εδώ πέρα η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Κάθε όριο. Είμαστε μόνοι μας. Μόνοι μας. Δεν υπάρχει βοήθεια από πουθενά. Στην ευρύτερη περιοχή σημειώθηκαν αρκετά περιστατικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εμένα της πεθεράς μου το σπίτι ανοίξαν, τη δικιά μου την αποθήκη κάτω. Έχουμε γίνει ένα γκέτο εδώ, εγκληματικό τόσο. Τι να σας πω. Ανησυχείτε. Τι λες εσείς, δεν θα ανησυχούσατε. Και κλειδαριές βάλαμε άλλες και πόρτες. Συναγερμούς, τι άλλο να βάλουμε, παιδιά. Ανασφάλεια. Εμείς είμαστε άντρες κατά κάποιο τρόπο, λίγο προσέχουμε, κάνουμε. Αλίμον τις γυναίκες και τα κοριτσάκια, τις κοπελίτσες. Έχουν ένα κινητό, τα αρπάζουνε. Πορτοφόλι βγάζουν να πάρουν, καν τα αρπάζουνε. Γίνονται πάρα πολλά εδώ τριγύρω, δηλαδή από ληστείες, μπουκάρουν στα σπίτια. Διαρκώς υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Τώρα δεν ξέρω με τι γίνεται, δεν υπάρχει επαρχή και το Μέγαρο είναι εδώ πέρα. Έχει, περνάνε η αστυνομία, αλλά δεν έχει τόσο, δηλαδή δεν αποτρέπεται τίποτα. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, μπαίνουν στα σπίτια. Στην ενίσχυση της αστυνόμευσης σε Εύωσμο και Κορδελιό έχει ζητήσει επανειλημμένο ο δήμαρχος της περιοχής Κλεάνθης Μαδαλιανός και συγκεκριμένα πιο συχνές περιπολίες για τον έλεγχο και την ασφάλεια των πολιτών.